Δεν είναι τα εξωτερικά ιατρία του Ευαγγελισμού, αλλά το στούντιο που γίνονται οι πρόβες για το σοου στον πάγο. Το όλα εντάξει είναι λίγο σχετικό. Είναι χτύπημα πολύ. Ναι, πονάει πολύ. Συναφωμένος λίγο. Έχω ξυπνήσει με 10 σήμερα. Όσο φτάνουμε στην Κυριακή που αρχίζει το σοου, ο Κωστέτσος λέει ότι θα φύγει, η μισή είναι άρρωστη και η άλλη μισή χτυπημένη. Ποιος θα χορέψει δεν ξέρουμε. Η μελανιά του Γιώργου Χειμωνέτου που έπεσε σε μία από τις τελευταίες πρόβες έχει γίνει το αξιοθέατο των ημερών. Ο Γιώργος έχει πάθει μια τεράστια, μου έδειξε τις προάλλες, έχει μόνο προς πολλούς εδώ. Εδώ δηλαδή αυτό το σημείο. Μου λέει να δεις τι έπαθα και μας δείχνει μια μελανιά παιδιά τόση. Έχασε την ισορροπία του και ξαφνικά τον είδες ένα με το παγοδρόμιο. Νομίζω είσαι η μοναδική που δεν έχετε χτυπήσει ακόμη, Παξίλο. Έχω πέσει, αλλά δεν έχω χτυπήσει. Εντάξει, κάτι μελανιές, κάτι αυτά, όλοι τα έχουμε, αλλά μέχρι εκεί. Έχει να φορεθεί πολύ ο γύψος φέτος. Μπρος το τριπλό άξελ όμως, τι είναι ο πόνος. Χθες έφαγα μια τούμπα πάρα πολύ γερή. Το γόνατο μου τέτοιο, από φυσιοθεραπεία έρχομαι. Ήταν σε μια φιγούρα, σε ένα... είναι σε ένα σπιν. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και είναι και δύσκολο. Κάθε μέρα κάνω 2 ώρες θεραπεία. Τώρα πηγαίνω εκεί. Mm-hmm. Κάθε μέρα. Και έχουμε κάνει τεράστια δουλειά γιατί σου λέω δεν άνοιγε καθόλου πριν. Ήμουν εδώ έτσι. Ήταν έτσι. Δεν πήγαινε ούτε πάνω ούτε κάτω. Τώρα δηλαδή βλέπεις είναι σχεδόν ίδια. Δηλαδή το άνοιγμά τους είναι σχεδόν ίδιο. Ελληνικά μπορεί να μην μιλάνε οι παρτενέρ των επωνύμων, αλλά έχουν μάθει τη σωστή λέξη. Γιατρός. Γιατρός. Βλέπω ειδήσεις του Star. Και στην κλινική βλέπουν Star.